Στο μεταξύ, η Παναγιώτη και σε άλλο θέμα, ταυτοποιήθηκε ο Χρυσαυγίτης, ο οποίος έβριζε και προκαλούσε με ιδιαίτερα προσβλητικό τρόπο τη μητέρα του Παύλου Φίσα μέσα στο εφετείο. Πράγματι, πρόκειται για ένα 50χρονο από το Άργος, μέλος της Χρυσής Αυγής, ο οποίος στις 14 Φεβρουαρίου του 2017, κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης στο εφετείο της Αθήνας για την υπόθεση του Παύλου Φίσα, είχε επιτεθεί προκλητικά και φραστικά εναντίον της μητέρας του Μάγδας, αναφέροντας χαρακτηριστικά που είναι ο Παύλος σου τώρα. Πρόκειται για ένα 50χρονο, όπως σου είπα, ταυτοποιήθηκε από ένα κίτρινο πουκάμισο και από την εύσωμη σωματοδομή του. Ταυτοποιήθηκε ο διευθυντής και δικογραφία σε βάρος του για προσβολή μνήμης νεκρού και εξύβριση. Και σε αυτή την περίπτωση θα οριστεί τακτική δικάσιμος προκειμένου η υπόθεση να εξελιχθεί και αυτή στις δικαστικές αίθουσες.